Το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά τη ΔΕΗ εξετάζουν πλέον σοβαρά οι εκπρόσωποι του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου εξαιτία τη τάση τη επιχείρηση, η οποία οφείλει εδώ και 4 χρόνια ένα ποσό αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του πρότυπου φωτοβολταϊκού συστήματο στην ταράτσα του σχολείου. Οι οφειλέ τη ΔΕΗ ξεπερνούν τα 34.000 ευρώ, καθώ οφείλει ποσά από το 2011. Δηλαδή περίπου τα μισά χρήματα, τα μισά έσοδα του φωτοβολταϊκού πάρκου, η ΔΕΗ δεν μας τα αποδίδει. Εδώ και πόσο καιρό? Εδώ και 4 χρόνια που έχει ξεκινήσει η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Με ποιο αιτιολογικό? Δεν υπάρχει αιτιολογικό. Δεν απαντάει στις επιστολές μας, δεν απαντάει στις επιστολές του Δήμου Βόλου και στις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Βόλου. Γενικά μας αγνοεί. Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι δεν πληρώνει, πληρώνει και επιλεκτικά τιμολόγια. Δηλαδή τι κάνει? Ένα τιμολόγιο που έχει 3 εκατοστάρικα, 300 ευρώ το πληρώνει. Ένα τιμολόγιο που έχει 2.000 και 2.500 ευρώ, που είναι καλοκαίρι ας πούμε και η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη, δεν τα δίνει, δεν τα αποδίδει. Και προσπερνάει και πάει παρακάτω. Η διεύθυνση του πρώτου εργαστηριακού κέντρου, το οποίο στεγάζεται στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, αναγκάζεται να καταγγείλει δημόσια τη στάση της ΔΕΗ, ενώ επισημαίνει ότι με τα έσοδα από τα φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν 30.000 κιλοβατόρες το χρόνο, καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου σε εξοπλισμό, καθώς και τις εργαστηριακές ανάγκες 5 επαγγελματικών σχολείων της περιοχής, δυναμικότητας 1.000 και πλέον μαθητών. Μιλάμε για 23 διαφορετικά εργαστήρια, τα έξοδα λειτουργίας του οποίου είναι τεράστια. Δηλαδή αυτά τα χρήματα τα έχουν ανάγκη οι μαθητές μας, όχι εμείς, ούτε το κτίριο, ούτε το σχολείο. Τα έσοδα το οποίο φωτοβολταϊκού μέσω του Δήμου, ο Δήμος τα διαχειρίζεται και τα δίνει στο σχολείο, προσφέρονται για την εκπαίδευση των μαθητών και για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτού του χώρου, όπου εδώ έχουμε 13 υπερσύγχρονους υπολογιστές, ένα εργαστήριο το οποίο αγοράστηκε εξ ολοκλήρου το καλοκαίρι, με έσοδα από το φωτοβολταϊκό πάρκο. Τι σκέφτεστε να κάνετε για να τακτοποιηθεί αυτή η εκκρεμότητα? Γιατί από ό,τι συμπεραίνω με τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις, η ΔΕΗ δεν πρόκειται να συμβαίνει. Ναι, οι πρώτες σκέψεις είναι σε συνεργασία με τον κύριο Γαλάτη, που είναι πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βόλου, να κάνουμε μια επίσκεψη στη Λαγία στην Αθήνα, σε προσωπικό επίπεδο, να δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε το ζήτημα και να δούμε τελικά πού βρίσκεται το πρόβλημα. Και το δεύτερο βήμα είναι μέσα στις νομικές υπηρεσίες του Δήμου και σε συντονισμό με εμάς να προχωρήσουμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας, να διεκδικήσουμε μάλλον τα δικαιώματά μας.